όμως. Δηλαδή εκεί είναι και τα ωραία και πρέπει να τα αντιμετωπίσεις για να εξελιχθείς και σαν άνθρωπος. Αλλά είσαι των εντάσεων ή είσαι άνθρωπος που όλα αυτά τα αντιμετωπίζει, δηλαδή θα τις βάλεις τις φωνές, θα... Ναι. Στη μικρή όχι, όχι. Όχι στη πολύ... μικρή, εντάξει, στη μικρή σπάνια στα μικρά παιδιά. Κοίταξε, είμαι λίγο, όχι φωνακλάς, αλλά ρε παιδί μου, είμαι των εντάσεων άνθρωπος, ναι. Το χτυπάς το χέρι στο τραπέζι. Το χτυπάω το χέρι μου στο τραπέζι, όχι πολύ συχνά, όταν πρέπει, πιστεύω. Mm. Έτσι θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω. Είναι αποτέλεσμα. Δηλαδή, το χτυπάω. Νομίζω πως όχι πάντα. Όχι πάντα. Και βέβαια έχει σημασία να έχεις δίκιο. Δηλαδή, γιατί να χτυπήσεις το χέρι στο τραπέζι χωρίς να έχεις δίκιο. Καλά, εντάξει. Ή να νομίζεις ότι έχεις δίκιο. Ξέρεις, όλα θέλει μια εμβάθυνση στα πράγματα, να ξέρεις ποιος είσαι, τι είσαι, τι κάνεις. Mm-hmm. Ναι, αυτό σε κάνει να εξελίσσεσαι, τέλος πάντων. Να είσαι. Σωστό. Πότε κατάλαβες ότι θέλει, ότι είσαι φτιαγμένος για να γίνεις ηθοποιός? Ήσουν μικρός, ήσουν όχι έφηβος. Καθόλου, καμία σχέση. Το κατάλαβα στο δεύτερο έτος της σχολής, αφού το είχα τελειώσει και κάναμε μια παράσταση με τον Γιώργο τον Κιμούλη, που ήταν ο δάσκαλός μου στη σχολή. Κάναμε τον Κοριολάνο του Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Στούρα, και κάναμε πρόβες. Και στις πρόβες κατάλαβα ότι αυτό είναι κάτι που μου αρέσει και θα ήθελα να το κάνω. Δηλαδή ότι βρήκα αυτό που πραγματικά θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και όταν πια ανέβηκε και η παράσταση στο Ηρώδειο, και ήταν όλο αυτό με τον κόσμο, ας πούμε, ήταν για μένα... Δηλαδή, συγγνώμη, για να καταλάβω, πρώτα είχες ξεκινήσει να σπουδάσεις ηθοποιός, ναι, και μετά κατάλαβες ότι θέλεις να γίνεις ηθοποιός? Ναι, γιατί νομίζω ότι το είχα λίγο έτσι σαν μυθοπλασία, το τι είναι ηθοποιός, ξέρω εγώ τι κάνουν, τι είναι αυτό, δεν ήξερα. Λίγο χαλαρά. Ναι, το βλέπα λίγο χαλαρά και το βλέπα λίγο σαν άσκηση προσωπική, δηλαδή για το χαρακτήρα μου, για μένα. Δηλαδή θα πάω σε μια δραματική σχολή, θα κάνω όλα αυτά τα θεατρικά παιχνίδια, ξέρω εγώ, ή θα διαβάσω κάποια βιβλία που δεν έχω διαβάσει, θα κάνω κάποια παιχνίδια με τους συναδέρφους μου κτλ. Το βλέπα λίγο σαν εξέλιξη προσωπική. Να μάθεις καλύτερα τον εαυτό σου, δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Όχι όμως ψυχαναλυτικά, όσο, ρε παιδί μου, παίζουμε. Γιατί μου αρέσει το παιχνίδι και έχετε και πολλά παιχνίδια εδώ και είναι ωραίο. Ότι να παίξω, ήθελα να παίξω, είχα την ανάγκη να παίξω. Και μάλλον. Τι ηλικία αυτό περίπου? 23 πήγα σχολή. 23 πήγα σχολή, τελείωσε 27. Μπράβο. Ναι, και στο δεύτερο έτος κατάλαβα, και αφού ανέβηκα στη σκηνή, κατάλαβα ότι. Κόσμος, ξέρεις, το Ηρώδειο, ναι, και όλα αυτά. Ηρώδειο και όλα αυτά. Και Ηρώδειο. Ναι, με πολύ άγχος βέβαια η πρώτη εμπειρία. Αλλά ήταν τότε που είπα, Χριστέ μου, ναι, αυτό μου αρέσει. Δηλαδή. Και έκανα ένα απλό στρατιώτη. Δηλαδή, έκανα, ξέρεις, ρολάκια μικρά που μπαίνεις, βγαίνεις, ναι, αλλάζεις κανείς. Δεν ήταν αυτό το ότι, ξέρεις, είχα ψάξει ένα ρόλο, ένα χαρακτήρα, είχα δουλέψει, παιδί μου, με έναν άλλον τρόπο. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή ήμουν και με ανθρώπους γύρω μου έτσι που θαύμαζα. Χαλάρωσα και μ' άρεσε και είπα, αυτό θέλω να κάνω. Αυτό είναι... Αυτό σου έδινε κάποια εξουσία τη στιγμή που παίζεις? Γιατί από κάτω είναι κόσμος. Εντάξει, ναι, ο ηθοποιός την έχει στη σκηνή, την εξουσία την έχει ο ηθοποιός στη σκηνή. Το θέμα είναι να μην το σκέφτεσαι από ένα σημείο. Δηλαδή, θέλω να πω ότι μπορείς να οδηγήσεις τους θεατές στους δρόμους που εσύ θέλεις. Δηλαδή, είμαστε παραμυθάδες με κάποιον τρόπο, διασκεδαστές. Εκεί που θέλουμε να τους πάμε, αναλόγως με το πόσο έχουμε δουλέψει ή το πόσο καλός ηθοποιός είσαι. Οδηγείς και το κοινό εκεί που θέλεις. Αυτό κάνουμε δηλαδή. Αυτή είναι η δουλειά μας, κάπως, στην τελική. Εγωιτευτικό πράγμα αυτό. Είναι εγωιτευτικό, ναι. Είναι εγωιτευτικό και πολύ όμορφο. Και όταν συμβαίνει κιόλας να κάνεις μια παράσταση και να έχεις μεταφέρει κάποια πράγματα στον κόσμο και να έρχεται ο κόσμος και να το βλέπεις στα μάτια. Βέβαια. Και να μην σου λέει ψέματα. Δηλαδή να βλέπεις στα μάτια ότι. Είναι ειλικρινής μαζί σου, είναι ότι πιο όμορφο, ας πούμε. Τη γυναίκα σου πότε τη γνώρισες, εκείνη την εποχή? Με το που τελείωσα τη σχολή, το 2000. Πώς γνωριστήκατε? Μου κάνε casting για την ταινία της. Τρελαίνομαι. Μου κάνε casting για την ταινία της. Είχε ένα χαρακτήρα ο οποίος ήταν μεγαλύτερος ηλικία από ό,τι ήμουν εγώ τότε. Μου κάνε το casting, της άρεσε, ας πούμε, αυτό που έκανα και ήθελα να με ξαναδεί. Με είδε και δεύτερη φορά. Με είδε και τρίτη, με κάλεσε να πάω και στην Κύπρο, γιατί εκεί θα γινόντουσαν τα γυρίσματα, είναι από εκεί. Και κάναμε την ταινία, δεν είχε συμβεί τίποτα πριν το casting. Άλλαξε το χαρακτήρα, τον έκανε μικρότερο σε ηλικία. Και από εκεί και πέρα έγινε γνωριμία και συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Ήταν έρωτας αμοιβαίος και κεραυνοβόλος? Κεραυνοβόλος δεν ξέρω αν ήταν, γιατί πήρε κάποιες μέρες. Δηλαδή, ξέρεις, είχαμε τη δουλειά μπροστά μας που δεν μας άφηνε να σκεφτούμε κάτι τέτοιο. Δεν μας άφηνε. Τέλος πάντων, μπορεί να ήταν και κεραυνοβόλος, απλώς είμαστε και οι δύο τόσο πολύ αφοσιωμένοι και στη δουλειά, που ίσως λίγο μας υπερπέρασε αυτό το πράγμα. Αλλά μετά ήταν πολύ δυνατός έρωτας, ναι, πάρα πολύ. Και όταν τελείωσε η ταινία, τι αισθάνθηκες ξαφνικά, ότι θα χάσω έναν άνθρωπο, μήπως σου κάνει και αυτό κλικ? Όχι, γιατί ήμασταν με το που τελείωσε η ταινία, ήμασταν μαζί. Δηλαδή, έφυγα με το που τελείωσα τη σχολή 2 μήνες στην Κύπρο, ήμουνα σε όλο το μοντάζ μαζί της και μετά φύγαμε 2 χρόνια στη Νέα Υόρκη μαζί. Μεγάλη απόφαση. Μεγάλη απόφαση. Μεγάλη απόφαση. Για καλό.
Άρα είσαι από τους ανθρώπους που για έναν μεγάλο έρωτα αφήνεις σε δεύτερη μοίρα, αν θέλεις, τη δουλειά. Ε. Ναι. Το κάνεις. Και σε τρίτη και σε τέταρτη και σε πέμπτη. Μπορώ να είναι αυτή τη δουλειά. Αυτό. Δηλαδή, προτιμώ να περνάω καλά στη ζωή μου, γιατί πιστεύω σε αυτό. Ότι ένας ηθοποιός πρέπει να είναι okay, όχι okay, αλλά να έχει λύσει μερικά πράγματα στη ζωή του για να είναι καθαρός. Μ' αρέσουν οι ηθοποιοί που έχουν καθαρή ενέργεια πάνω στη σκηνή και δεν προσπαθούν να βρουν την καθαρή ενέργεια πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Που την έχουν και αυτό για να βρεις την καθαρή ενέργεια πάνω στη σκηνή, πιστεύω ότι έχει να κάνει με την προσωπικότητά σου, με αυτά που συμβαίνουν στη ζωή σου. Ωραία τα κάτω, καθαρή ενέργεια. Δεν το ξανά. Ναι, και επίσης αυτό. Ναι, όχι, είναι πολλοί ηθοποιοί, ας πούμε, που εγώ θαυμάζω και εδώ πέρα και στην Ελλάδα στο θέατρο, βλέποντάς τους στο θέατρο, που όταν τους έβλεπα, ας πούμε, στη σκηνή, έλεγα ό,τι και να παίζουν. Δηλαδή, μπορεί να παίζουν το χειρότερο ρεμάλι που υπάρχει, έτσι. Mm-hmm. Αλλά το κάνουν με έναν τρόπο τόσο καθαρό που για μένα είναι. Θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν τα έχω καταφέρει, μάλλον όχι. Προσπαθώ όμως. Αυτό είναι και πηγαίο ή βγαίνει στην πορεία με την εμπειρία και με την προσωπική αναζήτηση. Νομίζω ότι είναι και δουλειά, αλλά είναι και πηγαίο. Ναι, σε κάποιους ανθρώπους, ναι. Το θέμα είναι όμως ότι πολλοί το έχουν χάσει, το έχουν πηγαίο και δουλεύοντας, κάνοντας κάποια πράγματα, λίγο το ξεχνάνε. Και ναι, πρέπει να το ξαναπιάσουν μετά. Ίσως δείχνει και κάτι άλλο βέβαια, το να βάζεις την προσωπική σου ζωή σε προτεραιότητα. Για μένα είναι και η υγεία. Δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος ναι. Είναι φιλόδοξος με έναν υγιή τρόπο και δεν είναι ματαιόδοξος, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι γίνεται, άμα δεν είσαι καλά στη ζωή σου, τώρα δηλαδή ό,τι ασφαλιστική, όποια ασφάλεια και να έχεις χτίσει, ενώ παίζοντας για τον ρόλο, ναι. Ό,τι όποιο δίχτυ ασφαλείας και να έχεις από κάτω, κάποια στιγμή, παιδί μου, θα πέσεις και θα πέσει το δίχτυ αυτό. Είναι καλό να έχεις δίχτυ ασφαλείας, αλλά το θέμα είναι να έχεις φτιάξει την προσωπική σου ζωή, όσο γίνεται, έτσι, γιατί ποιος ζει, ποιος πεθαίνει, δηλαδή. Καθημερινά γίνονται πράγματα, μπορεί να σου συμβεί το οτιδήποτε. Έτσι είναι η ζωή και γι' αυτό είναι και τόσο γοητευτική, ας πούμε, η ζωή. Αλλά παρόλα αυτά, το να το παλεύεις, να προσπαθείς να είσαι ισορροπημένος άνθρωπος, να προσπαθείς να κάνεις το καλό για σένα, για τους άλλους ανθρώπους, για τους φίλους σου, για το παιδί σου, για οτιδήποτε, είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι σε διαμορφώνει και σαν χαρακτήρα. Πόσα χρόνια παντρεμένος? 2,5. Α. Ναι, όχι, δεν ήμασταν παντρεμένοι. Παντρευτήκαμε λόγω της Φίβης, έτσι. Είπαμε να κάνουμε κάτι, ας πούμε, να παντρευτούμε. Αλλά σε συνολικά σχέση. Σχεδόν 10 και μισό. 11 θα γίνει του χρόνου, νομίζω, ναι. Πόπο, τέλεια. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Θα πούμε κι άλλο στη συνέχεια με τον Γιάννη Παρέα. Διαφημισούλες προς το παρόν, αγαπημένες, και επιστρέφω.